Το κουνούπι τίγρης ήρθε στην Κρήτη σαν τουρίστας, αλλά για να μείνει τελικά. Αυτό τονίζουν οι επιστήμονες που παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για καθαρά προληπτικούς λόγους την παρουσία του εντόμου στην Κρήτη από τις αρχές του περασμένου Μαΐου. Μάλιστα, όπως φαίνεται, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον ομοχανίων, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής προσομοιάζουν με αυτές της περιοχής από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του για άλλες πατρίδες, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξή του. Ο Τίγρης ήρθε σαν τουρίστας και επειδή είναι φιλόξενη κριτική, του άρεσε το μέρος και δεν νομίζω ότι θα φύγει. Οι συνθήκες είναι αρκετά ευνοϊκές. Είναι ένα έντομο που έρχεται από τα τροπικά μέρη, όπου οι θερμοκρασίες και σε συνδυασμό με τις υγρασίες είναι κάτι που του αρέσει πάρα πολύ. Στα Χανιά είναι λίγο περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στην υπόλοιπη Κρήτη δεν είναι ευνοϊκές συνθήκες. Το κουνούπι Τίγρης είναι ίσως το πιο πολυσυζητημένο διεθνώς είδος κουνουπιού τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στην Ευρώπη εντοπίστηκε πρώτα στις ακτές της Βόρειας Αλβανίας το 1979. Στη συνέχεια το 1990 πέρασε στην Ιταλία και το 1999 στη Γαλλία. Στην Ελλάδα εντοπίστηκε το 2003 στην Κέρκυρα και τη Θεσπρωτεία, ενώ τον Αύγουστο του 2008 ακμαία άτομα και προνύμφες εντοπίστηκαν στον Αστακό έτωλο Ακαρνανίας. Η παρουσία του εντόμου στην Κρήτη παρακολουθείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης και το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Conops με ειδικές εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την Κρήτη. Το περιβάλλον όπως είναι αυτή τη στιγμή και η διακίνηση αγαθών και ανθρώπων ευνοεί πάρα πολύ τη μεταφορά νέων ειδών σε νέα μέρη. Και μην ξεχνάμε ότι επίσης η Κρήτη είναι ένας προορισμός αρκετών χιλιάδων, εκατομμυρίων τουριστών τον χρόνο, οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό ευνοεί ακόμη περισσότερο τη μεταφορά νέων οργανισμών. Μέχρι τώρα κανένα περιστατικό νόσο που μεταφέρει το συγκεκριμένο κουνούπι, όπως είναι ο δάγκιος και ο κίτρινος πυρετός, δεν έχει αναφερθεί στη χώρα μας. Όπως μας εξήγησε ο προϊστάμενος Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής εντομολόγος Αντώνης Μιχαηλάκης. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα είναι οι απανωτές επιθέσεις του κουνουπιού, ακόμη και στη διάρκεια της ημέρας. Είναι αρκετά επιθετικό και επειδή δραστηριοποιείται κυρίως την ημέρα, είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Αυτό μας αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ούτε έχει αναφερθεί ποτέ κάποιο πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλά φοβόμαστε την εισαγωγή του δάγκιου πυρετού με τον Τίγρη, γι' αυτό και το λόγο είμαστε σε εγρήγορση και το παρακολουθούμε. Ενώ είναι πιο πολύ ανθρωπόφιλο, δηλαδή προτιμάει τον άνθρωπο σε σχέση με τα ζώα, οπότε ούτε ξέρουμε κάποιο νόσημα το οποίο μεταδίδεται επί του παρόντος από τα κουνούπια αυτά στα ζώα. Σημαντική παρουσία πάντως στην έρευνα για τα κουνούπια και τις διάφορες εντομομεταδιδόμενες αρρώστιες έχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ένα παράδειγμα πρόσφατης έρευνας του ΙΤΕ είναι η ανάπτυξη μιας διαγνωστικής πλατφόρμας. Δίνει τη δυνατότητα να συλλέξεις κουνούπια στο πεδίο και να δεις σε πολύ γρήγορο χρόνο και με πολύ απλές μεθόδους τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή αν είναι φορείς εντομομεταδόμενων ασθενειών, αν είναι επικίνδυνοι φορείς δυνητικά που μπορεί να γίνουν, να μεταδώσουν ασθένειες, εάν υπάρξουν συνθήκες επιδημίας.